Και κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι ένα από τα ζητήματα που τίθεται και σε εσάς το ΚΚΕ και στα άλλα κόμματα όλες αυτές τις ημέρες και από το ΣΥΡΙΖΑ προς εσάς και από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ, παραδείγματι, είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα των συνεργασιών. Στην συζήτηση που κάναμε προηγουμένως, αναφερθήκαμε σε μια αποστροφή του κυρίου Σπύρτζη. Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ετέθη από τον κύριο Πολάκη συγκεκριμένα και το θέμα σε σχέση με εσάς και σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και ανέφερε για το ΚΚΕ ότι είστε κολλημένοι σε σχέση με τη συνεργασία, γι' αυτό και ζητάνε αυτοδυναμία. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, η πόλωση που σηκώνουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο είναι τεχνητή, με την έννοια ότι συμφωνούν στα μεγάλα και τα στρατηγικά. Και αυτό μόνο το ΚΚΕ το υποδεικνύει. Και γι' αυτό καταλαβαίνουμε και την ενόχληση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που ξεστομίζουν αυτές τις υποφαντίες για το ΚΚΕ περικολλημένων την ίδια ώρα που είναι αυτή αυτοκόλλητη επί της ουσίας των μεγάλων αφεντικών, των μνημονίων, των πληστηριασμών της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δολοφόνων του ΝΑΤΟ. Με αυτή λοιπόν την καπιταλιστική βαρβαρότητα που πηγαίνουν αγκαζέ, θα λέγαμε, και είναι αυτοκόλλητη, αυτή την πραγματικότητα που καταπνίγει τις ανάγκες του λαού για χάρη των κερδών των ομίλων, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ή για παράδειγμα η κόντρα τους με το ζήτημα της ακροδεξίας. Ποιος έχει πάει με ακροδεξίους, τώρα άνοιξε με αφορμή την υπόθεση Καρατζαφέρη και όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν πάει με τον Καρατζαφέρη, ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο, όλοι τους για να προωθήσουν μνημόνια και αντιεργατική πολιτική, με την οποία έσφαξαν στο γόνατο το λαό μας. Άρα από αυτή τη σκοπιά νομίζουμε ότι το δεδομένο είναι ότι την επόμενη μέρα θα υπάρχει μια οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση, σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει αντιλαϊκή κυβέρνηση, και το κρίσιμο για το λαό μας είναι αν θα είναι ο ίδιος προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει την όποια κυβέρνηση, την αντιλαϊκή, και ρίσιμο για μας είναι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, έτσι ώστε ένας δυνατός και αποφασισμένος λαός να τους βρει απέναντι. Να πάμε στους συναδέλφους. Φίβο. Να σχολιάσω πολύ σύντομα τα εξής. Πρώτον, ο αφοριστικός λόγος για συνεργασίες με ακροδεξιά μορφώματα και να μπαίνει και η Χρυσή Αυγή όλα μαζί σε ένα, δεν είναι σωστό, και νομίζω ότι το ΚΚΕ είναι ένα βαθύτατα θεσμικό και δημοκρατικό κόμμα. Πρέπει να αποφεύγει να τα βάζουμε όλα στο μπλέντερ και τελικά να τα εξισώνουμε και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούμε μια νομιμοποιητική βάση εμέσως. Δεν το κάνει επίτηδες ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, αλλά λέω θέλει λίγο προσοχή. Κύριε Γραβιανέ, κύριε Παπαδάκη, δεν σας διακόψα. Άλλο λέω εγώ. Είναι δικαίωμά σας να το λέτε αυτό. Λέω ότι θέλει λίγο προσοχή όταν βάζουμε σε μία φράση και τον Καμένο και το Λάος και τη Χρυσή Αυγή. Θέλει λίγο προσοχή. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι η άποψή μου. Υπάρχει πείρα και βεβαίως. Επειδή υπάρχει πείρα δυσάρεστη πολύ με τη Χρυσή Αυγή, πρέπει να προσέχουμε. Κάθε κόμμα έχει τις ιστορικές και τις πολιτικές του διαφορές. Και τις δέχομαι απόλυτα. Και θα ήταν άχρηστο κιόλας να υπάρχουν κόμματα φωτοτυπίες. Αλλά εδώ μιλάμε για τα κύρια και τα στρατηγικά και σε αυτά συμφωνούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι, κύριε Παπαδάκη, άλλο είπα. Μπορείτε να λέτε ότι είναι. Κρίνεστε γι' αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είπα αυτό. Ότι το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο πράγμα. Δεν σας έκανα καμία μορφή γι' αυτό. Λέω ότι όταν βάζουμε τη Χρυσή Αυγή, τον Καμένο και το Λάος στην ίδια πρόταση. Δεν είναι πολύ σωστό. Τώρα, το άλλο... Για πείτε μας λοιπόν τις ειδοποιές, τους διαφορές τόσο μεγάλες. Δεν πρόκειται να κάνω μάθημα τώρα σαν ευρωβουλευτή για το ότι διαφέρουν αυτοί οι τρεις πράξεις. Ο κύριος Καμένος δεν κυνηγούσε ανθρώπους να τους δέρνει στους δρόμους. Κύριε Παπαδάκη, δεν. Το ένα είναι εγκληματική οργάνωση και τα άλλα είναι κόμματα. Τα κόμματα με τα οποία διαφωνούμε απόλυτα. Και σε σχέση και με αυτό, μιας και πήγαμε την κουβέντα εκεί, να το ρωτήσω λίγο. Κύριε Παπαδάκη, το μπλόκο που θέλει να κάνει η κυβέρνηση με τη διάταξη, θα το ψηφίσετε ή όχι? Κοιτάξτε, προχωράει αυτό το μπλόκο σε, θα λέγαμε, απαράδεκτες γενικεύσεις και ανοίγει το δρόμο να ελέγχεται η ιδεολογία και η λειτουργία κομμάτων από δικαστές σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ταυτόχρονα προωθείται και ο έλεγχος στο εσωτερικό των κομμάτων. Mm-hmm. Η πρόταση επίσης νόμου του ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται τον τρομονόμο και ποινικοποιεί την έννοια του ριζοσπαστισμού. Ανοίγει δηλαδή. Άρα όχι, λέτε. Για να ρωτήσουμε και τον κύριο Γιαννούλη λίγο. Εσείς, κύριε Γιαννούλη, και στον Νίκο τον Ελευθερόγλου. Θα θυμίσω ότι τον αντιρατσιστικό νόμο που επικαλείται η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ τον είχε καταψηφίσει το κόμμα σας το 2014. Εντάξει, κύριε Παπαδάκη, ό,τι και να πω εγώ,
Ακούστε να δείτε, ό,τι και να πω εγώ, είτε, ό,τι και να πει ο κύριος Θεοχάρης, μας θεωρείτε το ίδιο πράγμα. Αυτό σας κρίνει ο λαός και σας καταφράσει εκεί που νομίζει. Κύριε Ελευθερόγλου, επειδή είμαστε σε τροχιά εκλογών και νομίζω ότι και από τη συζήτηση που έχουμε σήμερα αυτό που πιστεύετε, δεν είναι εύκολες οι συνθέσεις. Διαφορές υπάρχουν. Από την ανάλυση του αδυναμία. Από την ανάλυση του αυτό προκύπτει. Κύριε Παπαδάκη. Και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν την πράσινη στρατηγική που μας έφερε στην ακρίβεια, στα καύσιμα, στην ενέργεια και στα τρόφιμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Συμφωνούν να ξεκοκαλίζουν οι όμιλοι το πακτολό των δις του Ταμείου Ανάκαμψης και ο λαός να την βγάζει με τα πάση της εξαθλίωσης. Επίσης ένα κρίσιμο ζήτημα. Και συμφωνούν στο να στέλνουν τεθωρακισμένα στην Ουκρανία και να καλωσορίζουν αμερικανονατοϊκά αεροπλανοφόρα που αγκυροβολούν στο λιμάνι του Πειραιά αυτές τις μέρες. Αυτή είναι λοιπόν η κοινή συνένεσή τους στα στρατηγικά και το κρίσιμο είναι αν ο λαός την επόμενη πολύ μέρα θα είναι αποφασισμένος και προετοιμασμένος με ένα δυνατό ΚΚΕ. Ευχαριστώ πολύ.